Όπως θα δείτε και στο πρόγραμμα, θα μιλήσουμε για τα συμπτώματα από το κατώτερο ροπητικό και το πώς θα εκτιμήσουμε αυτά τα συμπτώματα. Το ξέρετε όλοι, σχεδόν το 80% του χρόνου μας αναλώνεται να βλέπουμε αρρώστους οι οποίοι έχουν προβλήματα από το κατώτερο ροπητικό, είτε έχουν συγνωρία, είτε έχουν δυσουρικά ενοχλήματα. Και βέβαια θα μιλήσουμε κυρίως για δύο πράγματα τα οποία χρησιμοποιούμε σήμερα στην κλινική πράξη και τα οποία μας είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στο να μπορέσουμε να βάλουμε τη διάγνωση. Τι είναι αυτό που τελικά φταίει και ο άρρωστος έχει αυτή τη συμπτωματολογία. Ο κύριος Μωυσίδης θα ξεκινήσει να μας μιλήσει για τον υπέρηχο τομογραφικό έλεγχο του κατώτερου κυρίως ουροποιητικού, έτσι, και τι πληροφορίες μπορούμε να βάλουμε από εκεί και πώς μπορεί να βοηθηθούμε στη διάγνωση. Να κάνω μια ερώτηση πριν ξεκινήσουμε. Σηκώστε τα χέρια σας όσοι έχετε υπερηχογράφο στο γιατρό σας. Μπράβο σας. Πάρα πολύ ωραία. Επομένως, έχουμε όλοι σχεδόν ένα πολύ καλό μηχάνημα για να μπορέσουμε να βοηθηθούμε και εμείς και να βοηθήσουμε και τους αρρώστους. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον κύριο Μωυσίδη. Κύριε Μωυσίδη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Εγώ θα κάνω μια προσπάθεια να συνδέσω αυτά τα δύο, κύριοι συνάδελφοι, εκτίμηση των Λουτς και αυτήν τη λέξη, διαβάζοντας τις εικόνες, υπερηχογραφικός έλεγχος. Ο διορθικός υπέρηχος ήταν εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχει μπει στη ζωή μας και στην καθημέρα ουρολογική πράξη και όσο περνάει ο καιρός, τόσο και περισσότερες πληροφορίες καταφέρουμε και αντλούμε από αυτόν. Και διαβάζοντας και βλέποντας άλλους συναδέλφους, ο διορθικός υπέρηχος αποτελεί ένα βασικό κομμάτι στη διάγνωση τον Λουτς, βοηθάει τον ουρολόγο. Λουτς, λοιπόν, σε έναν ασθενή 62 ετών με καλοήθη υπερπλασία προστάτου. Σε αυτόν, στην υπερτροφία προστάτου, βλέπουμε την διάταση της μεταβατικής ζώνης. Όλες τις περιοχές που βλέπουμε μέσα, υπέρηχες περιοχές, ισόηχες περιοχές, υπόηχες περιοχές στη μεταβατική ζώνη, δεν μπορούμε να τις αξιολογήσουμε. Δεν μας λένε κάτι, κάτι καθοριστικό. Εδώ πέρα αυτό που θα πρέπει να ψάχνουμε είναι πάντα τον διαχωρισμό της περιφερικής από τη μεταβατική ζώνη, δηλαδή αυτό το κέρας είναι κάτι βασικό το οποίο πρέπει να το ψάχνουμε, η ανύψωση του αφιένα. Και μπορούμε να δούμε σε όλη σχεδόν τη μεταβατική ζώνη μια διάταση των αδενιδίων. Αυτά όλα τα χαρακτηριστικά που είπα διεθνώς αποτελούν, ας πούμε, τη διάγνωση της καλοήθους υπερπλασίας προστάτου, φυσικά με το μέγεθος και σαν προϊόν τα Λουτς. Ασθενής με αιμοσπερμία. Να διακόψω. Μάλιστα. Σε ποιους αρρώστους που θα έρθουν στο γιατρό σας με συμπτώματα από το κατώτερο ροπητικό θα κάνετε διορθικό υπερηχογράφημα? Κάνετε σε όλους, γιατί νομίζω ότι μιλάτε για το διορθικό υπερηχογράφημα, έτσι δεν είναι, στη στιγμή. Μιλάω για το διορθικό υπερηχογράφημα. Ναι. Θα κάνετε σε όλους? Είναι κάποιοι, υπάρχει μια ομάδα που, γιατί δεν το κάνουμε νομίζω όλοι. Όχι, δεν θα κάνω σε όλους. Δεν θα κάνω σε όλους διορθικό υπέρηχο. Αλλά εάν δεν είμαι... Αν δεν νιώθω ασφαλής με τη διάγνωσή μου, αν δεν νιώθω ασφαλής δηλαδή ότι το περιστατικό που μου ήρθε είναι μια χρόνια προστατήτηδα, θα κάνω διορθικό υπέρηχο. Μάλιστα. Εξαρτάται με το πόσο ασφαλής αισθάνομαι με τη διάγνωσή μου ακούγοντας το ιστορικό ή απλά με την κλινική εξέταση με τον ασθενή. Φαντάζομαι ότι ξεκινάτε με ένα διακυλιακό υπερηχογράφημα τις περισσότερες. Ξεκινάω πάντα με διακυλιακό υπερηχο. Να συνεχίσω ή να. Μια ερώτηση. Παρακαλώ. Είπατε ότι είναι σημαντικό να διακρίνουμε τη μεταβατική από την περιφερική ζώνη με το χαρακτηριστικό κέρας. Για ποιο λόγο? Για το λόγο του ότι όταν έχουμε μία χρόνια προστατήτιδα ή ακόμα και έναν καρκίνο του προστάτη που διηθεί αυτή την περιοχή, το κέρας αυτό δεν διακρίνεται. Το να διακρίνουμε την διάκριση αυτή είναι καλόηθες στοιχείο. Μας προωθεί προς μια καλοήθη διάγνωση. Δεν είναι καθοριστικό, απλά μας μπρόχνει προς τα εκεί. Και μας αποθεί από τη φλεγμονή. Ναι. Σε επόμενες υπερηχοτομογραφίες φαίνεται καλύτερα. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε ένα ασθενή με αιμοσπερμία.
Ξέρουμε ότι η σπερματοδόχος και η στήτιδα είναι κάτι και η χρόνια προστατήτηδα κάτι το οποίο μπορεί να παίξει στην αιμοσπερμία σε σημαντικό ποσοστό. Οι δύο σπερματοδόχες κύστης, πώς ψάχνουμε τη σπερματοδόχο κύστη? Η κεφαλή του υπερήχου συνήθως βρίσκεται καλύτερα όταν την προωθήσουμε προς το ιερό οστό. Φαίνονται καλύτερα οι σπερματοδόχες κύστης. Αν δεν το έχετε κάνει, προσπαθήστε το. Οπότε η κεφαλή προς το ιερό οστό και μπορούμε να δούμε. Όλη αυτή μπορούμε να δούμε τη διάταση. Αυτή η διάταση είναι μια τριπλάσια του φυσιολογικού. Φυσιολογικά οι σπερματοδόχες κύστη πρέπει να είναι boomerang, ένα, δηλαδή να έχουν την υφή του boomerang, μικρές, και δεύτερον να είναι συμμετρικές. Αυτά τα δύο πράγματα κοιτάμε. Αν όμως κοιτάξουμε πολύ πιο προσεκτικά, θα δούμε τις υπόηχες βλάβες εδώ και εδώ πέρα την υπόηχη μορφή και εδώ πέρα μια ισόηχη μορφή. Αυτό εδώ πέρα σημαίνει ότι έχουμε υγρό. Εδώ μέσα, αυτό σημαίνει εδώ πέρα ότι έχουμε κάτι περισσότερο παχύρευστο από υγρό. Δυσουρία και ελαττωμένη ποσότητα σπέρματος. Εδώ πέρα βλέπουμε μια τέλεια απόφραξη του εξπερματιστικού πόρου. Αυτό το υπέρηχο είναι το υπέρηχο τρίγωνο του προστάτη. Είναι από εδώ που περνάει το αγγειονευρώδες δεμάτιο, εδώ που κάνουμε τη διήθηση για να κάνουμε βιοψία, τη στελεχιαία αναισθησία. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι τόσο... Εγώ αυτό που κάνω είναι να συγκρίνω το πόσο υπόηχο είναι κάτι. Άρα λοιπόν βλέπω εδώ πέρα μια τεράστια διάταση με το ράμφος πουλιού. Αυτό που κάνω είναι να πω αυτό το ισόηχο είναι ίδιο, αυτό το υπόηχο είναι ίδιο με αυτό το υπόηχο της κύστης. Και ναι, είναι ίδιο. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω υγρό, εδώ έχω υγρό. Οδηγά σημεία ο αφιένας της κύστης, το ιβικό οστό και η ίδια η κύστη. Αυτό εδώ δεν αποτελεί προστατική κύστη. Είναι μια άλλη λήψη σε έναν ασθενή με απόφραξη του εξπερματιστικού πόρου, που του προκαλεί όμως αυτού του ανθρώπου Λούτς, γιατί βρίσκεται ακριβώς κάτω από την ουρήθρα και την πιέζει. Όλο αυτό λοιπόν, εδώ πέρα που βλέπουμε, δεν είναι μια προστατική κύστη, αλλά είναι τέλεια απόφραξη του εξπερματιστικού πόρου και δίνει αυτήν τη χαρακτηριστική εικόνα. Αν είχαμε την κύστη πιο πάνω, με διαφορετική στάση της κεφαλής του υπερήχου, θα βλέπαμε ότι αυτό το υπόηχο είναι ίδιο με το υπόηχο της κύστης. Λούτς και χρόνια προστατήτιδα. Βλέπουμε εδώ την προστατική λιθίαση. Η προστατική λιθίαση αποτελεί σχεδόν μια απόδειξη ότι ο ασθενής μας έχει περάσει πιθανότατα χρόνιες προστατήτιδες με συμπτώματα ή χωρίς συμπτώματα. Κάθε αποτιτάνωση που υπάρχει εδώ πέρα είναι ουσιαστικά ένα αποφραγμένο λόδιο, το οποίο παράγει τις πρωτεΐνες, οι οποίες πρωτεΐνες δεν κατάφεραν να βγουν έξω, γιατί υπάρχει κάποια ενδοπροστατική απόφραξη, με αποτέλεσμα αυτές οι πρωτεΐνες να αποτιτανωθούν. Και αυτή είναι η λιθίαση, η προστατική λιθίαση. Έτσι λοιπόν, βλέποντάς το αυτό, που στην ουσία μπορεί να παράχθηκε από τον ίδιο τον οργανισμό, αλλά από εδώ και πέρα αποτελεί ξένο σώμα, μπορεί να δημιουργήσει Λούτς. Ισόηχες, υπόηχες και υπέρηχες περιοχές είναι διάσπαρτες σε όλον τον αδένα. Βλέπουμε λοιπόν ότι και εδώ πέρα έχουμε υπόηχες περιοχές, υπέρηχες περιοχές με ακουστική σκιά, καθώς και σε όλη την μεταβατική ζώνη. Οι υπόηχες περιοχές, ο τρόπος που πρέπει να τις αξιολογούμε, αυτή είναι μια υπόηχη περιοχή χρόνιας προστατήτητας. Δεν είναι μια υπόηχη περιοχή καρκίνου. Η υπόηχη περιοχή του καρκίνου είναι πολύ πιο περιγεγραμμένη, δεν έχει μια ελαφρά διάχυση προς τη μεταβατική ζώνη και είναι πολύ πιο στικτή, με πολύ σαφέστερα όρια. Οπότε λοιπόν, μπορούμε να διακρίνουμε σιγά σιγά με την εμπειρία υπόηχες από άλλες υπόηχες περιοχές. Οξία προστατήτιδα, βάζοντας το έγχρωμο ντόπλερ. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει υπερεμάτωση σε όλον τον αδένα, υποηχοϊκότητα σε όλον τον αδένα. Αυτός είναι ένας προστάτης ο οποίος έχει πάρει φωτιά, έτσι. Δεν διακρίνεται η κάψα, πουθενά δεν τη διακρίνουμε και φυσικά δεν διακρίνουμε αυτό που λέγαμε το κέρας μεταξύ περιφερικής και μεταβατικής ζώνης. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχουν αρχίσει και γίνονται τα αποστήματα. Αυτή είναι μια χαρακτηριστική εικόνα οξίας προστατήτιδας, κύριοι συνάδελφοι. Ο υπέρηχος στην οξία προστατήτιδα, όσες φορές έχω κάνει υπέρηχο, πάντα στον ασθενή μου δημιουργούσα συψεμία. Και οι περισσότερες φορές που έχω κάνει σε οξία, δηλαδή εν γνώση μας ότι έχουμε οξία προστατήτιδα, να δούμε μήπως έχει κάποια κύστη,
ώστε να την παρακεντήσουμε και να έχει μια καλύτερη πορεία. Νομίζω ότι ο υπέρηχος είναι πιο επεμβατικός από τη δακτυλική. Πιστεύω ότι με μεγαλύτερη ασφάλεια θα κάνεις μια δακτυλική σε ένα ασθενή με οξία προστατήτιδα παρά ένα διορθικό υπέρηχο. Γιατί δεν μπορείς να ελέγχεις με τον ίδιο τρόπο την κεφαλή του υπέρηχου όπως το δάχτυλο. Οπότε όσο μπορώ την αποφεύγω, τον υπέρηχο στην οξία προστατήτιδα. Εδώ πέρα έχουμε ένα διακοιλιακό υπέρηχο. Ο προστάτης αποτελεί λούτς λοιπόν και ενδοπροστατική προβολή. Έχουμε έναν διακοιλιακό υπέρηχο όπου δείχνει πολύ πιο ωραία την ενδοκιστική προβολή και βλέπετε ότι ο προστάτης ο μισός είναι στη θέση του και ο άλλος μισός είναι μέσα στην κίστη με τον διακοιλιακό υπέρηχο. Λοιπόν, δίνει μια πιο σφαιρική εικόνα ο διακοιλιακός υπέρηχος σε αυτή τη φάση. Η ραχιαία επιφάνεια του αδένα, αυτή εδώ πέρα, είναι πάντα υπέρηχη και δεν μπορούν να αξιολογηθούν οι ζώνες, ακόμα και η ηχογένεια. Δεν δικαιούμαστε δηλαδή από το διακοιλιακό υπέρηχο, από τη στιγμή που υπάρχει ο διορθικός, να πούμε ότι αυτή η περιοχή είναι μια υπόηχη περιοχή και είναι μια ύποπτη περιοχή. Λούτς και προστατικές κίστες. Όταν η προστατική κίστη, κύριοι συνάδελφοι, βρίσκεται εδώ ακριβώς κάτω από την ουρίθρα, μόνο αυτές αξιολογούμε. Συνήθως δεν έχουν καμία αξία. Και πάντα, όπως είπαμε, κοιτάμε το υπόηχο αυτό να ταιριάζει με το υπόηχο της κίστης. Και όταν αξιολογείται αυτή η κίστη, όταν βρίσκεται σε επαφή με την ουρίθρα, τότε μπορεί να δημιουργήσει λούτς. Η θέση τους λοιπόν δηλώνει την προέλευσή τους, αν είναι κίστη του Μίλλερ, αν είναι διάταση σωληνική ψελοειδών αδενείων, αν είναι απόφραξη, μπορούν να πιέζουν την ουρίθρα, έχουν πάντα υπόηχη μορφή και η κάψα τους είναι πάντα ισόηχη. Είναι τα χαρακτηριστικά αυτά της προστατικής κίστης. Και στον Doppler λείπει πάντα η αιμάτωση. Και ο καρκίνος του προστάτη δημιουργεί λούτς. Έτσι, όμως σε αυτή την εικόνα σας δίνω μια χαρακτηριστική εικόνα ενός ανθρώπου ο οποίος έχει αυτήν την υπόηχη περιοχή εδώ. Δεν είναι αυτή, αυτή βρίσκεται στην μεταβατική ζώνη. Είναι αυτή η υπόηχη περιοχή, την οποία ένας κάλλιστα μπορεί να μην τη δει μόνο και μόνο από την έντονη προστατική λιθίεση η οποία δίνει μια τεράστια ακουστική σκιά. Οπότε λοιπόν πολλές φορές δεν πρέπει να εντυπωσιαζόμαστε από αυτό που είναι εμφανέστερο, αλλά πάντα να ψάχνουμε και πιο κάτω για υπόηχες περιοχές. Ποιος από τους δύο αυτούς ασθενείς ουρεί καλύτερα, έτσι. Όλοι μας έχουμε κατοχυρωμένο στο μυαλό μας ότι ένας άνθρωπος για να ουρεί θέλουμε αυτήν την χωάνη να υπάρχει. Όμως αυτός ο άνθρωπος έχει χειρότερη ουρορομετρία από αυτόν τον άνθρωπο, έτσι. Και δεν πρέπει η εικόνα να μας μπερδεύει. Αυτός ο άνθρωπος επίσης χειρουργήθηκε και έκανε διουρηθρική προστατεκτομή, όπως και αυτός ο άνθρωπος έκανε διουρηθρική προστατεκτομή. Σε αυτόν η διουρηθρική προστατεκτομή φαίνεται η υπέροχη χωάνη, όμως δεν ουρεί καλά. Εδώ δεν φαίνεται η υπέροχη χωάνη, ουρεί όμως καλά. Αν κοιτάξουμε όμως καλύτερα, εδώ πέρα θα δούμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει 25 γραμμάρια προστάτη. Ενώ αν το δει κάποιος απ' έξω θα πει αυτός τι διουρηθρική έκανε. Όλη η μεταβατική ζώνη είναι μέσα. Όσο γερνάω κάνοντας υπερήχους και έχει περάσει μια δεκαετία και έχω κάνει πάρα πολλούς χιλιάδες υπερήχους. Στην αρχή μου πάρα πολύ αυστηρός με τα αποτελέσματα της διουρηθρικής και των συναδέλφων μου. Όσο όμως περνάνε τα χρόνια βλέπω ότι αυτό δεν είναι που φαίνεται τόσο ξεκάθαρα και ούτε η ιατρική είναι τόσο απλή που να δηλώνει όσο πιο καλή χωάνει, τόσο καλύτερη ούρηση. Αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα έχει ουρορομετρία 8. Έχει όμως μια υπέροχη χωάνη. Αυτός δεν έχει καθόλου χωάνη, αυτός έχει ουρορομετρία 30. Αυτός είναι 22 χρονών και έγινε ο διορθικός υπέρηχος για τη χρόνια προστατήτιδά του και την εστιακή προστατική λιθίαση. Και όταν κάνουμε κυστεοσκόπηση σε έναν 22χρονο για έναν άσχετο λόγο, ο οποίος έχει ουρορομετρία 30, μπαίνοντας από το βέρουμ και μετά δεν υπάρχει χωάνη, υπάρχει ένας λειτουργικός μηχανισμός. Και αυτός ο ασθενής με την άριστη χωάνη που έχει ουρορομετρία 6 έχει κάνει 3 απανωτές διουρηθρικές προστατεκτομές από 3 καταξιωμένους γιατρούς στην πόλη μου. Αυτό λοιπόν που βλέπετε, που και κάποιος ακόμα θα έλεγε ότι έχει αφαιθεί αδένωμα, έχει κάνει 3 διουρηθρικές προστατεκτομές.
Πηγαίνω σε μια αγαπημένη μου εξέταση, στην υπέρηχο ουρυθρογραφία, όπου είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος. Βάζουμε ένα φόλεϊ, το οποίο το φουσκώνουμε 1,5-2 ml το μπαλόνι στο σκαφοειδή βόθρο και ρίχνουμε νεράκι μέσα και με το πρόπ των 7,5 MHz και πάνω καθόμαστε και κάνουμε λήψεις και βλέπουμε όλη την πορεία της ουρύθρας χωρίς να επέμβουμε πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο, χωρίς να τον κάνουμε κυστεοσκόπηση, αλλά παίρνουμε και πληροφορίες και τέτοιες που με την κυστεοσκόπηση θα τις χάναμε, όπως την κατηγούσα, όπου όταν τον βάζουμε να ουρήσει μπορούμε να αναγνωρίσουμε βαλβιδικούς μηχανισμούς. Ενδοκιστικές προβολές, ενδοκιστικά μορφώματα μπορούν να προκαλέσουν λούτς. Έτσι λοιπόν, ποιο είναι το πείγμα και ποιο είναι ο όγκος της κύστης. Αυτό βλέπετε ότι έχει ένα σαφές περίγραμμα και στο έγχρωμο δεν δίνει αγγείωση, ενώ εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει αγγείωση. Όταν καθώς κουνάμε την κεφαλή του υπερίχου μπορούν να σχηματίζονται αυτά τα χρώματα. Γι' αυτόν τον λόγο, αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα ασφαλείς, βάζουμε και το τρίπλεξ, το ντόπλερ, και μπορούμε να μετρήσουμε κανονικές ροές και να ξέρουμε ότι σίγουρα αυτός είναι όγκος. Προστατική λιθίαση, διάλεξα μια μικρή πετρούλα η οποία δίνει μια πάρα πολύ μικρή ακουστική σκιά, όπου τα χαρακτηριστικά της πέτρας είναι ότι είναι ένα υπέρηχο μόρφωμα, αλλά αυτό το υπέρηχο μόρφωμα βρίσκεται μόνο από τη μία του πλευρά, δηλαδή κάνοντας τον υπέρηχο βλέπεις μια υπέρηχη σκιά και μετά έρχεται η ακουστική σκιά. Δεν βλέπεις ένα σχηματισμένο λίθο. Μην ψάχνουμε ένα σχηματισμένο λίθο. Θα ψάξουμε μια γραμμή με την ακουστική της σκιά. Ποτέ δεν έχει αγγείωση αυτό το μόρφωμα και είναι πάντα κινητό. Βάζουμε τον ασθενή να αλλάξει θέση. Διαβάζοντας λοιπόν τις εικόνες, πηγαίνουμε και στην ακράτεια ούρων, όπου εδώ πέρα βλέπετε στην ακράτεια ούρων στις γυναίκες, όπου μετράμε με τον υπέρηχο πριν και μετά τη φυσιοθεραπεία. Εδώ πέρα βλέπετε τον έσολοξό, έξολοξό και τον εγκάρσιο κοιλιακό μη, ο οποίος συμμετέχει στο πιελικό έδαφος. Εδώ βλέπετε τον εγκάρσιο κοιλιακό μη σε χάλαση και εδώ πέρα βλέπετε τον ίδιο μη, πόσο πιο χοντρός είναι σε σύσπαση. Εδώ πέρα βλέπουμε το πιελικό έδαφος και τον ανελκτήρα του ορθού, ο οποίος βρίσκεται σε ηρεμία, και σε ένα 3D υπέρηχο βλέπουμε όλο τον ανελκτήρα του ορθού και με αυτόν τον τρόπο, σαν συμμετέχον μη στο πιελικό έδαφος, και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ελέγξουμε τις γυναίκες με ακράτεια πριν και μετά την φυσιοθεραπεία πιελικού έδαφους. Συμπερασματικά λοιπόν, όλο και καθημερινά ανακαλύπτουμε ότι ο υπέρηχος μπορεί να είναι πραγματικά χρήσιμος. Όταν προσγειώθηκε ο υπέρηχος, ο διορθικός υπέρηχος, στην ενιαία τότε ουρολογική κλινική πριν από 10 χρόνια περίπου, πιστεύαμε ότι αυτό είναι μόνο για να κάνουμε βιοψίες και ήμασταν πολύ χαρούμενοι που κάναμε βιοψίες. Με τον καιρό όμως είδαμε ότι είναι κάτι ελάχιστα και την κεφαλή την παίρναμε και την κρύβαμε. Δηλαδή γινόταν ο υπέρηχος και μετά η κεφαλή έμπαινε ξανά στη βαλίτσα και πήγαινε πάνω σε έναν ντουλάπι. Είδαμε όμως ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Είναι ένα ελάχιστα ή καθόλου επεμβατικός τρόπος διάγνωσης. Έχει χαμηλό κόστος και πολλές φορές είναι αναντικατάστατο στη διάγνωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σχόλια, παρακαλώ, ερωτήσεις. Ο κύριος Αθανασόπουλος. Ήθελα να ρωτήσω, ο διορθικός υπέρηχος σε επίπεδο evidence-based medicine, τι βαθμό σύστασης έχει όσον αφορά την αξιολόγηση κάποιων παθολογικών καταστάσεων στον προστάτη? Δηλαδή, μπορεί κανείς να βασιστεί μόνο στο διορθικό υπερηχογράφημα χωρίς να κάνει βιοψία ή όχι? Πόσο ασφαλή συμπέρασμα μπορεί να βγάλει? Ο διορθικός υπέρηχος δεν μπορεί να δώσει κανένα ασφαλές συμπέρασμα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Όσο αφορά τον καρκίνο. Δηλαδή, αν κάποιος, όποτε κάποιος μου στέλνει έναν υποψήφιο ασθενή για να τον δω για το αν έχει καρκίνο ή όχι στο προστάτη, λέω αμέσως από μέσα μου ότι ο άνθρωπος αυτός δεν ξέρει καθόλου.
Δυστυχώς δεν έχει ειδικότητα. Διότι ένας καρκίνος κατά 40% η βλάβη του είναι υπόηχη, κατά 40% η βλάβη του είναι ισόηχη, κατά 20% η βλάβη του είναι υπέρηχη. Συνεπώς λοιπόν, δεν μπορείς να βάλεις διάγνωση του καρκίνου του προστάτη και με καμία ασφάλεια. Δηλαδή, βλέπετε τα νούμερα δεν είναι 80-20 ή 90-10, είναι 40-40-20. Συνεπώς λοιπόν, δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτό. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι αν δω έναν υπέρηχο, μπορώ να σας πω ότι αυτός σίγουρα έχει. Ότι αυτός δεν έχει, δεν μπορούμε να το πούμε. Αλλά μερικές φορές ο καρκίνος έχει τέτοια χαρακτηριστική εικόνα που τον βλέπεις και λες ότι αυτός είναι σίγουρα καρκίνος. Αυτό. Ναι, δεν έχει διαγνωστική αξία ο υπέρηχος στον καρκίνο του προστάτη. Δύο πραγματάκια ακόμα. Άλλο ένα με το θέμα της χωάνης που αναφέρατε. Μάλιστα. Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις η ούρηση εξαρτάται και από τις πιέσεις εξώθησης, έτσι, από τις πιέσεις του εξωστήρα. Άρα δεν νομίζω ότι είναι κάποιο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ιδιαίτερα. Θέλω να σας πω κάτι για το, γιατί το θέμα αυτό αναφέρθηκε και προηγουμένως, ότι όταν βλέπεις μια, κάνεις το laser με το green light, βλέπεις μια μεγάλη τρύπα μπροστά σου, είσαι μια χαρά. Εγώ θα σας πω ότι αν αδειάσετε την κίστη και ξαναμπείτε να δείτε τι γίνεται, θα δείτε ότι δεν υπάρχει χωάνι σε εκείνο το σημείο. Το ίδιο συμβαίνει και με τις διουρηθρικές προστατεκτομές. Νομίζω ότι είναι... στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον είναι απόλυτα ξεκάθαρο ότι αυτή τη χωάνη που αφήνει η διακιστική προστατεκτομή πολύ δύσκολα μπορείς να την πετύχεις με το λέιζερ, ευκολότερα μπορείς να την πετύχεις με τη διουρηθρική προστατεκτομή αν είσαι πολύ καλός και βέβαια όταν κάνετε ένα υπερηχογράφημα σαν αυτό που μας δείξετε με μια μεγάλη χωάνη φαντάζομαι ότι έχετε φέρει και τον άρρωστο σε τέτοια κατάσταση που πρέπει να πάει εκείνη τη στιγμή, αλλιώς θα κατουρηθεί. Δηλαδή, έχει αρκετά αυξημένες πίεσεις μες στην κίστη του για να φανεί αυτή η χωάνη. Και βέβαια, άλλο η χωάνη και άλλο ο φυσιολογικός τριαντάρης άνδρας, ο οποίος δεν έχει κανένα πρόβλημα γιατί χαλαρώνει το πυολικό του έδαφος και ανοίγει και ουρεί. Ένα σχόλιο που ήθελα να κάνω σχετικά, γιατί μιλάμε για τα συμπτώματα από το κατώτερο ροπητικό και οι περισσότεροι που βλέπουμε είναι μεγάλη ηλικία. Άνδρες οι οποίοι έρχονται για καλοήθη υπερπλασία του προστάτου και τα συμπτώματα που απορρέουν από αυτή. Τι ψάχνετε υπερηχογραφικά σε ένα τέτοιο άνθρωπο που υποψιάζεστε ότι έχει καλοήθη υπερπλασία του προστάτου, ποια είναι τα χαρακτηριστικά στο υπερηχογράφημα που κυνηγάτε, για να πείτε ναι, έχει και μάλλον είναι και αποφρακτικός? Είναι ρουτίνα. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε, δηλαδή περιγράφουμε 6 χαρακτηριστικά. Αρχίζοντας από πίσω, σπερματοδόχες κίστης, οι διατεταμένες σπερματοδόχες. Μιλάτε για το διορθικό υπερηχογράφημα. Για το διορθικό υπερηχογράφημα. Μάλιστα. Για το διακυλιακό ή δεν κάνετε? Κάνουμε. Για το διακυλιακό υπέρηχο θα κοιτάξουμε το μέγεθος του προστάτη, την ενδοκιστική του προβολή και όλα τα χαρακτηριστικά που μας δίνει ο διορθικός υπέρηχος, τα οποία μας τα δίνει με πιο μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Δεν είναι ότι ο διακυλιακός υπέρηχος δεν μας δίνει αυτά που μας δίνει ο διορθικός υπέρηχος. Το υπόλοιμα ούρων. Το υπόλοιμα ούρων, βεβαίως. Το πάχος του τυχώματος. Εκεί ήθελα να πάω τώρα. Βεβαίως δεν ξέρω πόσο evidence υπάρχει, γιατί έχω διαβάσει 2-3 papers τώρα τελευταία και κάποια συμφωνούν ότι το πάχος του τυχώματος συμβαδίζει με την απόφραξη, με τον βαθμό απόφραξης που έχει ο άρρωστος και κάποια δεν συμφωνούν, αν δεν απατώ μετά σου. Ναι, έχουμε ασχοληθεί με αυτό και κάνουμε κάποια έρευνα κάτω στην Πάτρα. Καταρχάς, είχε γίνει μια τάση να χρησιμοποιούμε βάρος αντί για πάχος εξωστήρα, για να είναι πιο αντικειμενικό. Φαίνεται ότι δεν έχει αποδώσει ιδιαίτερα. Αλλά θες και εξειδικευμένο μηχάνημα τότε. Ακριβώς. Είναι ένα software που μας το δίνει αυτό. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς, τα αποτελέσματα από τα διάφορα κέντρα, δεν έχουν γίνει πολλές μελέτες, είναι αρκετά διάφορα μεταξύ τους. Και στην υπερδραστηρία κίστη, και στην απόφραξη, και όσον αφορά άντρες γυναίκες. Και τα δικά μας τα αποτελέσματα λίγο διαφέρουν από τους υπόλοιπους. Θεωρώ όμως ότι κάποια στιγμή θα είναι ένα εργαλείο το οποίο θα μπορεί να μας βοηθήσει ίσως να βγάζουμε πιο γρήγορα συμπεράσματα. Εάν αποδειχθεί. Και ο Σκολαρίκος. Και μετά. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, γιατί απλώς μπορεί να μην το έχω καταλάβει καλά. Εάν εγώ, μια που είμαστε σε σχολείο, σε καλοήθη υπερπλασία του προστάτη, σαν άρρωστο ο οποίος μου έχει τη ρουτίνα, δεν του κάνω διορθικό υπερηχογράφημα. Καθόλου. Πρώτον, νομιμοποιούμε. Δεύτερον, χάνω πράγματα.
Γιατί μέχρι τώρα νομίζω ότι στη ρουτή, επειδή το υπήρχο είναι πραγματικά πολύτιμο εργαλείο και πραγματικά δεν σημαίνει ότι επειδή δεν μας λένε τα guidelines να το χρησιμοποιούμε, ότι δεν πρέπει και να το χρησιμοποιούμε, γιατί όντως βρισκόμαστε και σε εκπλήξεις. Άρα πρώτον, νομιμοποιούμε σε έναν άρρωστο ο οποίος έχετε με καλό ήθη υπερπλασία του προστάτη να μην το χρησιμοποιήσω. Δηλαδή θα με πάει σε έναν δικαστή, λέμε για παράδειγμα σήμερα. Που μιλάμε το διορθικό μιλάσατε. Το διορθικό, ναι, το διορθικό. Και το δεύτερο είναι, θα χάσω πράγματα τελικά. Ναι, πιστεύω. Δεν είναι ένα σφάλμα το οποίο πιστεύω ότι μπορεί να οδηγήσει κάποιον στο δικαστήριο. Πιστεύω όμως ότι θα χαθούν πραγματικά πολύτιμες πληροφορίες. Οι διαφορές του διακυλιακού από το διορθικό υπέρηχο δεν είναι μικρές. Οι πληροφορίες που αντλείς είναι πολύ περισσότερες και η λεπτομέρεια είναι πολύ περισσότερη. Όποιος μου πει ότι κάνει διακυλιακό υπέρηχο και βρίσκει μια υπόϊχη βλάβη, νομίζω ότι δεν έχει αίσθηση ούτε πόσο μεγάλη είναι η βλάβη, ούτε από πού ξεκινάει, πού σταματάει, αν μπαίνει στην περιφερική ζώνη. Νομίζω ότι δεν μπορείς να το αξιολογήσεις αυτό. Το ίδιο και για τις σπερματοδόχες κύστη. Με τι υπάρχει περίπτωση μία στο εκατομμύριο με τον διακυλιακό υπέρηχο να βρεις λίθο μέσα στη σπερματοδόχο κύστη, να δεις σπερματοδόχο κυστίτιδα, λιθίαση της σπερματοδόχου κύστης. Είναι, τέλος πάντων, είναι πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο σίγουρο να το βρεις με την άλλη φάση. Υπάρχει περίπτωση να δεις το άκρος του εξπερματιστικού πόρου που κάνει την είσοδο μέσα με τον διακυλιακό υπέρηχο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, ούτε μία στο εκατομμύριο. Εγώ συμφωνώ ότι έχεις κάποια έξτρα πράγματα που παίρνεις από το διορθικό υπερηχογράφημα. Απλώς διερωτώ με, καταρχήν, συνάδελφε την ερώτηση, το σχόλιο. Εγώ ήθελα να επιμείνω λίγο στο θέμα του πάχους στοιχώματος. Σε ποια φάση της εξέτασης, σε ποια φάση πρέπει να γίνει η εξέταση, όταν έχει το πρώτο αίσθημα για όρηση ο άρρωστος, όταν έχει με 200 κυβικά εκατοστά στην ουροδόχο κύστη. Γιατί, ναι, γιατί αλλιώς λεπταίνει και το τοίχο γι' αυτό. Ναι. Okay. Ναι. Ναι, και έτσι. Ο κύριος Μπέκος. Το μικρόφωνο σας, παρακαλώ. Θα ήθελα λίγο να επιμείνω στο σχόλιο του κύριου Σκολαϊκού. Και θα ήθελα έτσι να σχολιαστεί περισσότερο. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε και να απαντηθεί ακόμα. Και ο υπέρηχος είναι μία εξέταση, η οποία συνήθως ο τρόπος που χρησιμοποιούμε για να αξιολογήσουμε τις εξετάσεις είναι η ειδικότητα και η ευαισθησία τους. Εκείνο όμως, αυτό όμως είναι κάτι το οποίο το κάνουμε κατά σύμβαση και δεν λέει και πολλά πράγματα. Εκείνο που ουσιαστικά κρίνει μια εξέταση είναι η δύναμη που έχει να τροποποιήσει τη θεραπευτική μας σκέψη προς όφελος του ασθενούς. Άρα, το ερώτημα που έθεσε ο κ. Σκουλαρίκος, να το ξαναθέσω υπ' αυτή την έννοια. Έχει ο διορθικός υπέρηχος τη δύναμη να τροποποιήσει τη θεραπευτική μας παρέμβαση προς όφελος του ασθενού σε έναν ασθενή στο τυπικό ασθενή με καλού ήθη υπερπλασία του προστάτη, δηλαδή στον άρρωστο εκείνο ο οποίος έρχεται και παραπονείται για δυσοϊκά νοχλήματα. Νομίζω ότι ένας ασθενής, αν έχει έναν προστάτη 80 γραμμάρια, κάλλιστα μπορεί να το μετρήσει με το διακυλιακό υπέρηχο. Νομίζω ότι αν έχει υπολοιπόμενο, ωραιότατα θα το βρεις με το διακυλιακό και μόνο. Σε αυτή τη φάση είσαι ασφαλής, έχεις αρνητική δακτυλική, έχεις φυσιολογικό PSA, δεν σου χρειάζεται ο διορθικός υπέρηχος για να σε καθοδηγήσει με ποιο τρόπο θα προχωρήσεις για την καλοήθη υπερπλασία προστάτου. Δεν έχει να σου προσφέρει κάτι πάνω στο συγκεκριμένο περιστατικό που μου λες. Αλλά εάν έχεις έναν ασθενή με ελαττωμένη ποσότητα σπέρματος, αν φύγω από αυτό το περιστατικό και πάω σ' άλλο, πες μου, εσύ που αρχίσαμε μαζί, εάν μπορείς να δεις διάταση του εξπερματιστικού πόρου με τον διακυλιακό υπέρηχο και να πεις ότι αυτός χρειάζεται μία διουρηθρική εκτομή ή με έναν καθητηριασμό εκεί πέρα ή οτιδήποτε. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι υπάρχουν κάποιες εξειδικευμένες περιπτώσεις, οι οποίες μας είναι ιδιαίτερα χρήσιμες. Έτσι, πέρα από την κλασική βιοψία, υπάρχουν και κάποιες άλλες περιπτώσεις. Αλλά το σύνηθες είναι, και δεν ξέρω, θέλετε να σηκώσετε τα χέρια σας, πόσοι από εσάς κάνετε ρουτίνα διορθικό υπερηχογράφημα σε αρρώστους, οι οποίοι σας έρχονται με συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό. Διακυλιακό. Όλοι. Δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν κατάφερες να τις αλλάξεις άποψη ότι τους είναι απαραίτητος ο διορθικός υπερηχό. Να ρωτήσω κάτι.
Σε κάθε χειρουργείο που βάζετε, δεν ακούγεστε. Ένα μικρόφωνο στον κύριο Ελευθεριάδη. Σε κάθε επέμβαση που κάνετε για καλοήθεια υπερπλασία προστάτη, κάνετε και διορθικό υπερηχογράφημα? Ναι. Σε όλους? Σε όλους. Γιατί με το διορθικό υπέρηχο ξέρω το μήκος της ουρίθρας ακριβώς. Με το διορθικό υπέρηχο ξέρω ακριβώς την ενδοκιστική προβολή σε οβελιαία τομή και ξέρω μέχρι πού να πάω να κάτσω. Ξέρω το ακριβές μέγεθος. Δεν αμφιβάλλει κάποιος ότι ο διορθικός υπέρηχος θα μου δώσει ακριβώς, τέλος πάντων με μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια, το πόσα ml είναι σε σχέση με τον διακοιλιακό υπέρηχο. Να πω λίγο πάνω σε αυτό, γιατί αυτή είναι μια τακτική που την έχω επιβάλει εγώ, γιατί πάντοτε το έκανα. Και γιατί το έκανα? Για καμία ούτε evidence based ούτε τίποτα. Διότι όταν ήμουνα, είχα τελειώσει φοιτητής και άρχισα την ειδικότητα κτλ., είχα λόγω του πατέρα μου σχέση με Αγγλία. Και δεν υπήρχε τότε κάποιος Άγγλος που ήξερε, από αυτούς που ήξερε ουρολόγος, που να δεχόταν να κάνει διουρηθρική προστατεκτομή, εάν δεν είχε κάνει και ιστεοσκόπηση. Δεν μπορούσαμε να βρούμε κανέναν. Δηλαδή, ήταν 6 άνθρωποι που είχε κρατήσει σχέσεις. Κανένας δεν έκανε χωρίς να κάνει και ιστεοσκόπηση. Και γιατί? Γιατί λέει, θέλω να ξέρω. Δεν μπορώ να βάλω έναν, λέει, και να μου τύχει ότι ήταν ένα στένομα της ουρίθρας που να το έκανε και μετά να του πω εγώ δεν και να βρω τον πελά μου. Και να... Τι θα το κάνω τότε, λέει? Να του κάνω προστατεκτομή? Να συνεχίσω να του κάνω? Τι να κάνω, άμα βρω ένα στένομα? Γιατί να μην ξέρω τι θα συναντήσω, πόσο μακριά είναι η ουρίθρα, τι πάω να κάνω? Και λέει ότι εμείς στην Αγγλία δεν θέλουμε να είμαστε οι ατρόμητοι χειρουργοί. Που δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω να το ξέρω το περιστατικό, μπαίνω μέσα και τα κάνω όλα. Λοιπόν, είναι απλώς για να ξέρεις τι έχεις αύριο το πρωί περισσότερο. Άμα χρειάζεται, όχι, δεν χρειάζεται. Αλλά είναι, είμαι πιο σίγουρος για το που πάω. Άμα θέλετε, και η στεοσκόπηση θα μου έδινε πληροφορίες προφανώς. Ναι, βεβαίως, σαφώς. Το θέμα είναι σε τι ποσοστό των περιστατικών σου πραγματικά θα σου δώσει νέες πληροφορίες. Και είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό αυτό. Νέες πληροφορίες, να ξέρω το χειρουργικό μου περιστατικό αύριο, μόνο όταν χειρουργήσω, να ξέρω περίπου τι έχω να αντιμετωπίσω. Γιατί, παραδείγματος χάρη, η μακριά ουρίθρα ξέρουμε ότι είναι μια πιο δύσκολη περίπτωση από άμα είσαι πιο κοντά. Ωραία. Να έχω μια αίσθηση καλύτερα. Νομίζω να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μωσιάδη για την ομιλία του.